Το σοβαρό πρόβλημα της δημόσιας ασφάλειας τέθηκε προς συζήτηση στη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί ο βουλευτής Ενότητας Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου με τον Δήμαρχο Ηράκλειας Γιώργο Κουτσάκη στο γραφείο του Δεύτερου. Η δείκτες εγκληματικότητας στην περιοχή είναι υψηλή και αυτό που ζήτησε ο Δήμαρχος από τον Σεραίο βουλευτή είναι να ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ώστε να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Εμείς κάθε τρεις και λίγο έχουμε κρούσματα εδώ πέρα. Σήμερα βγούμε έξω στο παζάρι, θα δούμε παρέες παιδιών από καταβλισμό που ρίχνουν τους παππούδες κάτω, τους κλέβουν τα πορτοφόλια. Άρα λοιπόν, ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος, γιατί αυτή τη στιγμή παρόλο που έχουμε το τεράστιο πρόβλημα εμείς με το θέμα της ασφάλειας, λοιπόν δεν έχουμε το ανάλογο αστυνομικό προσωπικό. Ξέρω άλλα αστυνομικά τμήματα που έχουν την ελάχιστη εγκληματικότητα αυτού ή άλλου τύπου, έχουν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι έχουμε εμείς. Να μην πω νούμερα και να μην πω τμήματα. Εμείς έχουμε 26-27 άτομα και άλλο έχουν 30-32 και δεν τα χρειάζονται. Στη συζήτηση, ο κύριος Κουτσάκης παράλληλα ανέλησε τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής για το πανηγύρι της Ηράκλειας, λέγοντας ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη που προβλέπει ανάπλαση του χώρου προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Εμείς για το πανηγύρι έχουμε μία έτοιμη μελέτη, η οποία βγαίνει περίπου, κοστολογείται, γύρω στο 1.100.000. Τι σημαίνει αυτό? Ανάπλαση του χώρου της πανηγύρης στο μεγαλύτερο του μέρος, δεν πιάνει την περιοχή που είναι προς το γήπεδο, αλλά αφορά εδώ, πλησιάζοντας προς τα σπίτια, δυτικά των σπιτιών, όλος εκείνος ο χώρος αναπλάθεται. Αλλά αναπλάθεται με την προοπτική να μεταφερθεί και το παζάρι εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν είναι το παζάρι μέσα στην αγορά. Ναι, είναι οι κίσκοι. Θα το ήθελα να σου πει κάτι. Ναι, είναι οι κίσκοι οι οποίοι έχουν πλάτη ο ένας τον άλλον, με δρόμους και τα λοιπά. Διαμορφώνεται ο χώρος και αρχίζει πλέον να λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Επιπλέον αναφορά έγινε από τον Δήμαρχο και στο στολίδι του Δήμου, που δεν είναι άλλο από τη λίμνη Κερκίνη. Ό,τι αφορά στη λίμνη, αυτήν καθ' αυτήν, από το ανάγωμα και μέσα, ή από το δρόμο που πάει από το Λιπτότυπο μέχρι πάνω στην Κερκίνη, το παραλίμνιο δρόμο. Μπράβο. Δεξιά του δρόμου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε εμείς την παραχώρηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι καθαρά μέσα στον υδροσφαιρικό. Από την αριστερή πλευρά μπορούμε να κάνουμε. Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο κύριος Χατζηβασιλείου μαζί με τον Δήμαρχο βρέθηκαν στη Λαϊκή Αγορά, με τον βουλευτή να αφουγκράζει τον παλμό της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Δήμο Ηράκλειας, έναν τόπο πολύ αγαπημένο μου, που με συνδέουν πολλά. Με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε καθημερινή επαφή για τα μείζωνα ζητήματα. Συζητήσαμε για όλα τα εκκρεμή που υπάρχουν στην περιοχή της Ηράκλειας, το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της πανήγυρης, το θέμα της λίμνης, αναπτυξιακά έργα τα οποία έχει σχεδιάσει ο Δήμος Ηράκλειας το τελευταίο διάστημα και χρειάζονται να υλοποιηθούν, αλλά φυσικά και για τη πανδημία του κορονοϊού, που με μεγάλη επιτυχία και οι κάτοικοι της Ηράκλειας και της γύρω περιοχής έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής. Συζητήσαμε τις προτεραιότητες του Δήμου και να ενώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά για να δούμε τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε. Σε ό,τι με αφορά, παραμένω πιστός φίλος του Δήμου Ηράκλειας και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω τους συμπολίτες μου. Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή, τον κύριο Χατζηβασιλείου, για την επίσκεψη που έκανε σήμερα εδώ στο Δήμο μας. Αναπτύξαμε τα προβλήματα που μας απασχολούν, τις προτεραιότητές μας, τις προθέσεις μας και πιστεύω ότι σε ένα νέο και ελπιδοφόρο άνθρωπο, αν εναποθέτουμε εμείς τις ελπίδες μας και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι αναγνωρίζει τις ανάγκες που έχει ο Δήμος και θεωρώ ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, θα τον ξαναευχαριστήσω για την παρουσία του και θα περιμένουμε πάντοτε τη συνεργασία του. Εξάλλου είναι δεδομένη αυτή, την έχουμε πιστοποιήσει σε όλο αυτό το διάστημα που συνεργαζόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε κάτι καλύτερο για τους δημότες, όχι μόνο της Ηράκλειας.